Ναι, εκεί λοιπόν είναι που εγώ έχω απορία και θα πρέπει να τα πούμε από κοντά. Πάντως, Αλέξανδρε, μας εντυπωσίασες. Μας κέρδισες. Επειδή είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος... Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν έκανα κάτι για να... Πάντα μιλάω ειλικρινά και δεν θέλω να βγαίνω ψεύτικος. Προτιμώ να με βρίσουν και να πούνε τι λέει, αλλά να είναι αλήθεια, παρά να μου πούνε τι λέει, λέει ψέματα. Μάλιστα. Πάντως τόσο καλογυμνασμένο λογιστή και με τόσο ανοιχτό πουκάμισο δεν βλέπει κανείς συχνά. Πάρ' το λογιστή σου τότε. Η αλήθεια ήταν, θα σου πω την αλήθεια, ότι εγώ φορούσα μπλουζάκι μες στο σπίτι μου. Καταρχήν αυτό που με βρίσκεται τώρα είναι το σπίτι των γονιών μου και όχι το άλλο. Να μην μπερδευτούν και πούν, αυτός πάει σε διάφορα σπίτια, μας δείχνει κάθε ένα σπίτι του. Απλά βόλευε λόγω περιοχής να με βρείτε εδώ. Αλλά είχα ένα μπλουζάκι και λέω ότι δεν είναι ο Αλέξανδρος Πετρίδης να βγω. Γιατί είναι ο Αλέξανδρος. Γιατί όμως δεν είναι πάντα ανοιχτό. Κλειστά πράγματα. Γιατί πάντα ανοιχτό. Γιατί δεν σώμα ο άνθρωπος. Γιατί δεν βρίσκω extra extra large φοράω. Δεν έχω φτάσει στο σημείο να πηγαίνω σε ράφτη να μου φτιάχνει που κάμισα. Μα άμα γυμναστείς λίγο ακόμα θα πας σε ράφτη στο τέλος. Να σας πω κάτι, κυρία Δρούτσα. Με την καλή έννοια. Είμαι σε, προτιμώ να είμαι πολύ γυμνασμένος και όσες ξαπλώνουν δίπλα μου να είναι πολύ χαρούμενες, παρά να είμαι αγύμναστος και να βρίσκω πουκάμισα. Ρεκόρ έχετε, κύριε Πετρίδη, σας ρωτάω επειδή... Συγγνώμη, παιδιά, ένα λεπτό. Ρεκόρ έχετε σε κάτι. Δυστυχώς καλά είναι αδεγουμένοι, δεν πάνε κάτι σοβαρό άνθρωπο. Περίμενε. Αν έχετε ρεκόρ για το οποίο είστε περήφανος. Παιδιά, σε ποιον να απαντήσω. Σε Φέη. Αν έχεις κάποιο ρεκόρ για το οποίο είσαι περήφανος. Α, όχι, ξέρεις κάτι, για μένα το ρεκόρ είναι η ικανοποίηση και όχι ο αριθμός. Η ικανοποίηση που σημαίνει... Α, να σου πω η ικανοποίηση σημαίνει όταν φύγει να μην βλέπει την ώρα να ξανάρθει. Καλά που το είπες, γιατί το ήξερες τι σημαίνει η ικανοποίηση. Μπράβο. Τις απάντησες σωστά. Μας κάλυψε αυτή. Οκ. Τι τραβάς κι εσύ, Αλέξανδρε. Τι τραβάς. Και μου αφήνεις και να απάντησε το τέταρτο δυνατότερο σημείο σου. Αυτό δεν μου το απάντησες. Αν να σου το απαντήσει και αυτό θέλει. Θα σου πει από κοντά. Το δυνατό. Το είπα από την αρχή, αλλά νομίζω. Α, το τέταρτο σημείο. Το τέταρτο. Παιδιά δεν. Όλα τα λογιστικά σου. Έχασε τον λογαριασμό ο άνθρωπος. Τα λογιστικά σου. Αλλά πάντως ξέρεις κάτι. Για να καταλάβει κάποιος το δυνατό μου σημείο. Εσύ, Βάσια, έχουμε συναντηθεί από κολλά πολλές φορές έτσι κι αλλιώς. Με κάποιους φίλους από εκεί δεν έχω. Θα πρέπει έστω να κάνω μία βόλτα πίσω από τις καρέκλες τους, να μην τους πείσω ότι είμαι εγώ και έτσι θα καταλάβουν ότι πέρασα. Είναι καλύτερα από μπροστά, Αλέξανδρε. Διάβρα. Δηλαδή. Ο Γκέλερ τα κάνει αυτά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, για να σου πω και αυτό. Ναι. Ότι επειδή ταξιδεύω 2-3 φορές το χρόνο στο εξωτερικό, το έχω έτσι σαν δώρο στον εαυτό μου. Δεν είναι τυχαίο ότι στο εξωτερικό, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, που είναι χώρες που πάω πολύ, και στην Ισπανία κάθε καλοκαίρι στα Κανάρια νησιά. Δεν είναι τυχαίο ότι πάω έξω από μεγάλα κλαμπ που υπάρχουν όλες οι φυλές από όλα τα κράτη και περιμένουν να μπουν στα Σαντιάγκο ντε Κούμπα και όλα αυτά στα Κανάρια, στο μεγαλύτερο κλαμπ. Και μόλις φτάσω εγώ, ένας άνθρωπος με τη βερμούδα μου, με τις αγιονάρες μου κτλ. Αμέσως μου ανοίγουν να μπω χωρίς να ξέρω κανέναν υπεύθυνο εκεί και κανέναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Η άβρα είναι αυτό. Άλλο άβρα και άλλο άβρα. Είναι η αυτό που τους καθυλώνει, μάλλον. Αυτό. Η άβρα, Αλέξανδρε. Υποθέτω, Αλέξανδρε, για να πω κι εγώ κάτι, γιατί έχω μείνει άφορος τόση ώρα. Δεν μίλησες. Δεν μιλάω, τι να πω. Μα λέω, καλό παιδί είναι, ας του κάνω τη χάρη να μην μιλήσω. Δεν μου λες, το κουμπί. Μπορείς και να μιλήσεις. Το κουμπί εδώ δεν το κουμπώνεις, επειδή θα σπάσεις προφανώς, αν πάρεις μια ανάσα, ας πούμε έτσι. Και δεν είμαι σε θέση να αγοράζω κι άλλο κόκκινο πουκάμισο. Οπότε μια χαρά που. Τι, λόγω κρίσης. Εγώ το κουμπώνω μέχρι απάνω. Και ο άλλος λόγος είναι, γιατί αν το κουμπώσω μέχρι απάνω, εντάξει, θα στεναχωρεθούν πάρα πολύ όλοι οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτες που βλέπουν, γιατί δεν θα μπορούν να δουν αυτό που θέλουν πολύ να βλέπουν. Δεν θα είσαι πόλος Έλξης. Το στήθος, δηλαδή. Αλέξανδρε, εγώ και σακούλα να μου βάλεις, πόλος Έλξης θα παραμείνω. Και για όλες τις ωρέξεις, Αλέξανδρε. Αυτό και αυτό είναι. Έτσι. Αλέξανδρε, πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία, παιδιά. Και εμείς το ίδιο. Και κάποια στιγμή θα έρθω να τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως, με την άβρα μου αυτή έτσι. Με τον είναι διαφορετικό. Να δώσω στο στούντιο. Να δώσω και λίγο χαρά στις κυρίες εδώ, έτσι, μπράβο. Αλεξανδράκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, να πούμε τα μηνυματάκια για τον κόσμο.